Ο κύριος Βενιζέλος από την αίθουσα μίλησε πάρα πολύ με την ανοχή του Προεδρείου και καλά έκανε το Προεδρείο να του δώσει το λόγο. Λαλίστατος ο κύριος Βενιζέλος, αλλά λυπάμαι που την ρητορική του ικανότητα τη χρησιμοποιεί, τη σπαταλά κυριολεκτικά για ένα περιεχόμενο ρητορικής άνευ ουσίας και άκρος αποπροσανατολιστικό. Δεν κατάλαβε τίποτα ο κύριος Βενιζέλος, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, τι έχει γίνει σε αυτή τη χώρα τα τελευταία 5 χρόνια. Τίποτα δεν καταλάβανε. Απολύτως τίποτα. Δεν έχουν δει την καταστροφή που έχει συντελεστεί. Δεν έχουν δει τη λαιλασία αυτής της χώρας, αυτού του τόπου, αυτού του λαού. Δεν έχουν δει ότι έχει χαθεί το 1/4 του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος, ότι η ανεργία είναι πάνω από το 30%, ότι η νεολαία, οι περισσότεροι μέσα στην νεολαία είναι άνεργοι. Δεν έχουν δει τίποτα από όλα αυτά. Έρχονται στο βήμα, δεν έχουν να πούν μία λέξη για την Τρόικα, για τους θεσμούς, για τους κυρίαρχους κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Δέλτα Νιτάφ, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που έχουν επιβάλει σε αυτή τη χώρα προγράμματα εξόντωσης και εξουθένωσης στο όνομα της σωτηρίας της. Δεν έχει να κάνει μία λέξη να πει αυτοκριτικής, μία λέξη αυτοκριτικής, γιατί συνήργησε σε όλα αυτά τα εγκλήματα. Και έρχεται εδώ να γίνεται τιμητής πίου του ΣΥΡΙΖΑ που βρήκε την καταστροφή, που πήρε την καταστροφή και προσπαθεί μέσα στους λίγους μήνες που βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας να ανοίξει μέσα από μύριες δυσκολίες ένα δρόμο ευθύνης, ένα δρόμο προοπτικής, ένα δρόμο ελπίδας για τη χώρα. Και αντί να... εντάξει, αντιπολίτευση να μην συμπαρασταθεί. Αλλά δεν κατάλαβε και τι γίνεται 5 μήνες. 5 χρόνια δεν κατάλαβε. 5 μήνες δεν κατάλαβε τι γίνεται. Δεν κατάλαβε η Νέα Δημοκρατία, η οποία σύσσωμη βλέπω απουσιάζει αυτή την ώρα και δεν ξέρω γιατί. Δεν κατάλαβε τίποτα η Νέα Δημοκρατία. Στους 5 μήνες. 5 μήνες. Τίποτα. Διότι στους 5 μήνες... η χώρα ζει ένα μαρτύριο, ένα βασανιστήριο από τους θεσμούς. Και έχουμε μία κυβέρνηση η οποία προσπαθεί από την αρχή με συνεχείς υποχωρήσεις και υπαναχωρήσεις, πολλές φορές ατυχείς θα έλεγα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, να προσπαθεί να βρει προσέγγιση με τους θεσμούς. Να προσπαθεί να βρει ένα κοινό δρόμο, μια σύγκληση. 5 μήνες όμως, τι αντιμετωπίζει η χώρα αυτή, εκβιασμούς και τελεσίγραφα. Και κάθε υπαναχώρηση της κυβέρνησης, κάθε βήμα για την προσέγγιση, για να βρεθεί μια συμφωνία, την αξιοποιεί η Τρόικα, την αξιοποιούν οι θεσμοί, προκειμένου να συνεχίσουν τους εκβιασμούς, να τους αναβαθμίσουν και να στέλνουν τελεσίγραφα και να σηκώνουν όλο και ψηλότερα τον πήχη. Αυτό γίνεται 5 μήνες τώρα. Αυτό δεν το βλέπει η Νέα Δημοκρατία. Δεν το βλέπει το ΠΑΣΟΚ. Δεν το βλέπει το ποτάμι. Το ποτάμι που και το ΠΑΣΟΚ που το μόνο που θέλουν είναι να αλλάξουν συμμαχίες και να πάμε σε μια κυβέρνηση με τη δικιά τους συμμετοχή για να συνεχιστεί όλος ο κατήφορος τον οποίο γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν το βλέπουν αυτό? Γιατί δεν σηκώνονται αυτό το βήμα να ασκήσουν την παραμικρή κριτική στη συμπεριφορά όλων αυτών και ενοχλούνται από το δημοψήφισμα? Είναι κρίσιμες οι ώρες, κρίσιμες οι εξελίξεις και αυτήν την ώρα που η χώρα είναι σε οριακό σημείο, το Υπουργικό Συμβούλιο με πρόταση του Πρωθυπουργού πήρε την πρωτοβουλία να προχωρήσει σε δημοψήφισμα. Να κάνει δημοψήφισμα επί της απαράδεκτης, βάρβαρης, κατάπτυστης πρότασης των θεσμών. Πρόταση η οποία στην ουσία εξοντώνει τη χώρα και ζητάει δημοψήφισμα.
να κάνουμε δημοψήφισμα από αυτής της πρότασης. Και ξεσηκώνεται θύελλα. Αντισυνταγματικό το δημοψήφισμα κατά τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, ήταν συνταγματικά αυτά τα οποία κάναν τώρα 5 χρόνια. Που φέρναν τα μνημόνια και τα ψηφίζανε ως κατεπήγοντα σε μία νύχτα στη Βουλή. Αυτό ήταν συνταγματικό, ήταν δημοκρατικό. Που όταν αγνοούσαν τον ελληνικό λαό και με ένα άρθρο ψηφίζαν πολυνομοσχέδια, αυτά ήταν συνταγματικά, ήταν δημοκρατικά. Και αντί εδώ να κάνουν μία αυτοκριτική, τώρα ενοχλούνται και κάνουν ενστάσεις αντισυνταγματικότητας για μια πρόταση προσφυγής στο λαό, προσφυγής στον πολίτη, προκειμένου ο ίδιος να πει τη γνώμη του και να αποφασίσει κυρίαρχα για ένα μείζον θέμα που αφορά την πορεία της χώρας για δεκαετίες. Για ένα μείζον, όχι απλώς εθνικό, εθνικότατο θέμα. Το κατεξοχήν εθνικό θέμα που θα κρίνει την πορεία της χώρας μας για τις επόμενες δεκαετίες. Και όταν γίνεται αυτό, κάνουν πρόταση αντισυνταγματικότητας. Δηλαδή, στην ουσία κάνουν πρόταση και ένσταση ενάντια στην προσφυγή στο λαό. Δεν θέλουν να μιλήσει ο πολίτης. Δεν θέλουν να πάρει την ευθύνη ο πολίτης. Και θέλουν να κρυφτούν σε αυτό το δημοψήφισμα. Να μην γίνει το δημοψήφισμα ή αν γίνει να κρυφτούν. Και γι' αυτό η απάντησή τους στο δημοψήφισμα ποια είναι? Ναι, στην Ευρώπη λέει. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ταυτίζουν το ναι στην Ευρώπη με το ναι ή όχι στην πρόταση των θεσμών. Δηλαδή, το ναι στην Ευρώπη τι καλύπτει στη συγκεκριμένη περίπτωση? Ξεπερνάει το πρόβλημα να απαντήσουν, το ερώτημα να απαντήσουν στο ναι ή όχι στην πρόταση των θεσμών? Και πετάμε την μπάλα στην εξέδρα και λέμε ναι στην Ευρώπη? Και εν πάση περιπτώσει τι σημαίνει ναι στην Ευρώπη? Η Ευρώπη είναι μια γεωγραφική έννοια. Εννοούν ναι στην ΕΕ. Ταυτίζουν δηλαδή την Ευρώπη με την ΕΕ. Υπάρχουν και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι πάνε να πει λοιπόν ναι στην Ευρώπη και το μένουμε στην Ευρώπη? Τι είναι αυτή η αθλειότητα η οποία γίνεται σε βάρος των λαών της Ευρώπης? Δηλαδή η Ελλάδα δεν μένει η Ευρώπη, έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να γίνει. Πού μένει η Ελλάδα, πού βρίσκεται η Ελλάδα? Τι αθλειότητες είναι αυτές τις οποίες κάνετε? Και ταυτίζετε το μένουμε στην Ευρώπη με τι? Με το ναι, με το ναι στην πρόταση στους θεσμούς. Θέλετε να κρυφτείτε, δεν θέλετε να πάρετε θέση, δεν θέλετε να πείτε ότι καταψηφίζουμε, είμαστε εναντίον της πρότασης των θεσμών. Δεν θέλετε να ασκήσετε κριτική, θέλετε να υπεκφύγετε από το πρόβλημα, από προσανατολιστικά. Και έτσι να είσαστε και με τον αστυφύλαξη και με τον χωροφύλαξη. Να μην λέτε τίποτα. Όμως με τη στάση σας αυτή αποδεικνύεται ένα πράγμα. Ότι είσαστε με το ναι, με την πρόταση των θεσμών. Με τις βάρβαρες προτάσεις εξόντωσης και εξουθένωσης του ελληνικού λαού. Αυτή είναι η θέση σας, την οποία προσπαθείτε να συγκαλύψετε με δίθεν πορτοκαλί συγκεντρώσεις, ανάλογες σαν και αυτές που γίνονται στην Ανατολική Ευρώπη, προκειμένου να επιβληθούν αντιδημοκρατικά καθεστώτα. Και δίθεν επαναστάσεις που είναι στην ουσία αντεπαναστάσεις και αντιδραστικές κινήσεις. Αυτό θέλετε να κάνετε. Δεν επαναλαμβάνεται όμως ιστορία. Και η Ελλάδα είναι δημοκρατία. Η Ελλάδα έχει έναν λαό ο οποίος έχει μεγάλες ιστορικές, δημοκρατικές και προοδευτικές παραδόσεις. Δεν πρόκειται να παρασυρθεί σε δίθεν κινήματα, σε δίθεν κινητοποιήσεις, οι οποίες κάτω από αόριστα συνθήματα το μένουμε Ευρώπη, στην ουσία κρύβουν μια αντιδραστική, άκρος και ακραία αντιδραστική κατεύθυνση. Τον Σόιμπλε αυτή την ώρα τον βλέπουμε. Βλέπουμε τα έργα του στο Eurogroup. Βλέπουμε τη στάση του Dijsselbloem. Βλέπουμε την στάση όλων αυτών αυτή τη στιγμή που έχουν ένα μέτωπο απέναντι στη χώρα μας το οποίο δεν έχει καμία βάση και καμία προοπτική. Και βλέπουμε τη συμπεριφορά τους σήμερα μετά την πρόταση δημοψηφίσματος. Τι έχετε να πείτε για τη στάση τους?
Απολύτως τίποτα. Δηλαδή, έρχεται μια κυβέρνηση και κάνει πρόταση, πρόταση δημοψηφίσματος, με μια πρόταση την οποία οι ίδιοι έχουν καταθέσει στο Eurogroup για να εφαρμόσει η Ελλάδα. Και η απάντησή τους ποια είναι? Ποια είναι η απάντησή τους? Στο να λένε ότι κάνουμε ξεχωριστό Eurogroup? Στο να λένε ότι κάνουμε ένα παραμάγαζο και αφήνουμε έξω την Ελλάδα? Και αυτό δεν βρίσκεται μία λέξη να το επικρίνετε? Δεν βλέπετε μια στάση απέναντί μας η οποία θέλει να οδηγήσει σε εξελίξεις οι οποίες είναι ανώμαλες και αντιδημοκρατικές? Δεν τα βλέπετε αυτά? Ποια είναι η στάση απέναντι σε όλους αυτούς? Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει, η ΑΝΕΛ φταίνε για αυτή την κατάσταση, για αυτές τις εξελίξεις? Και μας λέτε επίσης ότι αντί να βάλουμε το ερώτημα ναι ή όχι στην πρόταση των θεσμών, το ερώτημα που έπρεπε να βάλουμε είναι ναι ή όχι στο ευρώ. Ευρώ ή δραχμή? Αυτό είναι το ερώτημα. Εσείς δηλαδή ταυτίζετε το ευρώ με την πρόταση των θεσμών? Ταυτίζετε το όχι στην πρόταση των θεσμών με τη δραχμή? Αυτές είναι οι ταυτίσεις που κάνετε? Δηλαδή στο ευρώ είναι μονόδρομος η πρόταση των θεσμών? Αυτό μας λέτε? Για να ξέρουμε τι μας λέτε, για να ξέρουμε, για να συνονοηθούμε. Πώς γίνεται λοιπόν αυτή η μεταφορά ευρώ ή δραχμή? Και η αναλογία ποια είναι με την πρόταση ναι ή όχι στην πρόταση των θεσμών? Ταυτίζετε το ευρώ με τη βαρβαρότητα της πρότασης των θεσμών? Ταυτίζετε το ευρώ με τους φόρους, με τη λαϊλασία του ελληνικού λαού, με την κατακρεούργηση των συντάξεων? Τότε με συγχωρείτε, πώς δικαιολογείτε την παραμονή στο ευρώ της χώρας? Στο όνομα αυτών των απέραντων λαϊλασιών την δικαιολογείτε? Αυτό είναι το ευρώ το οποίο υποστηρίζετε και μας βάζετε απέναντί του? Αυτό είναι το ευρώ το οποίο επικαλείστε? Βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση δεν έχει επιλογή την έξοδο από την Ευρωζώνη, και το έχουμε πει σε όλους τους τόνους. Αυτό όμως, αφήστε την Ευρώπη, μην ταυτίζετε την Ευρωζώνη. Πρώτα ταυτίζετε την ΕΕ με την Ευρώπη και τώρα και την Ευρωζώνη με την Ευρώπη. Πολλές ταυτίσεις κάνετε. Δεν κατάλαβα, στην Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλά νομίσματα. Δεν είναι μόνο ένα. Υπάρχουν πάρα πολλά νομίσματα. Μην κάνετε λοιπόν αυτές τις υπερβάσεις. Αυτές τις υπερβάσεις μην τις κάνετε. Και οι χώρες που είναι μέσα στο ευρώ, και υπάρχουν και χώρες εκτός ευρώ. Και οι χώρες εκτός ευρώ δεν είναι κατεστραμμένες χώρες στην Ευρώπη, ούτε έχουν πέσει στον γκρεμό, ούτε είναι λοιμοί και σεισμοί που έχουν πέσει επάνω τους. Δεν έχει επιλογή λοιπόν η κυβέρνησή μας την έξοδο από το ευρώ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η παραμονή στο ευρώ πρέπει να αντιπροσωπεύει και την εξόδωση της χώρας. Η παραμονή στο ευρώ σημαίνει, σώνει και καλά, αποδοχή των προγραμμάτων εξόδωσης των θεσμών. Στο ευρώ μπήκε η χώρα για να βελτιώσει τη θέση της, για να έχουμε ανάπτυξη, για να έχουμε καλύτερες μέρες, για να έχουμε περισσότερη δικαιοσύνη. Γι' αυτό μπήκε η χώρα στο ευρώ. Και όχι για να το χρησιμοποιείτε το ευρώ για να κάνετε εκβιασμούς σε βάρος της χώρας και του ελληνικού λαού, και να λέτε για να μείνετε στο ευρώ πρέπει να εξοντώσετε το λαό σας και πρέπει να αποδέχεστε οτιδήποτε σας προσφέρουν με οποιοδήποτε τίμημα ανεξαρτήτως επιπτώσεων και συνεπειών. Αυτή την ώρα με το δημοψήφισμα ο ελληνικός λαός θα πει ένα πολύ μεγάλο, δυνατό, ηχηρό όχι. Όχι στην πρόταση των θεσμών. Και το όχι αυτό θα αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο ναι. Ένα μεγάλο ναι σε μια νέα προοπτική για τη χώρα,
δύσκολη βεβαίως, δεν είναι εύκολη και ανθόσπαρτη η δρόμη εδώ που έχουμε φτάσει, μέσα από δυσκολίες θα περάσουμε, αλλά θα μπορέσουμε με ένα μεγάλο όχι, στεντόριο όχι, να ανοίξουμε μια νέα λαϊκή δυναμική για τη στήριξη μιας νέας πορείας που μέσα από δυσκολίες θα ανοίξει νέες προοπτικές για την πατρίδα μας. Και θα ανοίξει νέες προοπτικές για την πατρίδα μας, διότι το όχι αυτό θα σημάνει τρία πράγματα για την Ελλάδα, τα οποία είναι απαραίτητα αυτήν την ώρα για να βγούμε από την κρίση. Πρώτον, θα τερματιστεί η λιτότητα, όχι άλλα μέτρα, όχι άλλη εξόντωση του ελληνικού λαού. Δεύτερον, διεκδίκηση και απέτηση για μια νέα ισχυρή ρευστότητα στη χώρα, που θα ρευστότητα η οποία είναι αναγκαία προκειμένου να τροφοδοτήσουμε μια αναπτυξιακή παραγωγική ανασυγκρότηση. Αυτή η ρευστότητα θα εξασφαλιστεί στη χώρα μας και αυτή η ρευστότητα θα επιτευχθεί, διότι χωρίς αυτήν δεν υπάρχει μια εναλλακτική προοπτική. Και το τρίτον βεβαίως, κάτι που άκουσα και τον κύριο Βενιζέλο να το υποβαθμίζει, να το υποτιμά, να το περιθωριοποιεί, λέει ποιο χρέος. Το χρέος αυτό δεν έχει καμία επίπτωση δημοσιονομική. Καλύπτεται. Είναι ελάχιστα αυτά τα οποία πρέπει να αποδίδουμε για να ανταποκριθούμε στο χρέος. Έτσι είναι, κύριε Βενιζέλο. Έτσι μετράτε εσείς το χρέος και τις επιπτώσεις του. Τα 300 τόσα δις έχουν ελάχιστη επίπτωση δημοσιονομική. Δεν καταλαβαίνετε ότι τόσο καιρό παλεύουμε για να βρούμε μερικές δόσεις για να αποπληρώνουμε τα χρεολύσια. Αυτά δεν είναι επιπτώσεις, επαχθέστατες επιπτώσεις του χρέους, τα οποία πνίγουν ως θηλιά στο λαιμό της χώρας. Δεν ξέρετε ότι γι' αυτό το χρέος πληρώνουμε τόκους και πρέπει να έχουμε μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα, επομένως λιτότητα, προκειμένου να μην έχουμε δανεισμό για να πληρώνουμε αυτούς τους τόκους. Αυτά δεν τα βλέπετε, κύριε Βενιζέλο. Δεν τα διαχειριστήκατε τόσα χρόνια και δεν αντιλαμβάνεστε ότι ένα από τα κέρια προβλήματα, από τα κέρια θέματα σε αυτή τη χώρα και σε αυτή τη συγκυρία και αυτή τη στιγμή είναι να πάμε σε μια μεγάλη βαθιά διαγραφή του χρέους. Δεν χρειάζεται να απαντήσετε, κύριε Βενιζέλο. Δεν χρειάζεται να απαντήσετε. Έχετε κάνει, κύριε Υπουργό, συνεχίστε. Έχετε αναπτύξει και έχετε κάνει καταστροφικές πολιτικές σε αυτή τη χώρα. Και αυτές οι καταστροφικές πολιτικές που έχετε κάνει, πολλές εκ των οποίων στο όνομα του χρέους, έχουν εκτοξεύσει το χρέος, κύριε Βενιζέλο. Το έχουν εκτοξεύσει το χρέος αντί να το μειώσουν. Και το έχουν εκτοξεύσει τόσο επικίνδυνα που αν δεν μπορέσουμε να ανακουφιστούμε με μια αναδιάρθρωση του χρέους, συγκεκριμένα με μια βαθιά διαγραφή του, η χώρα αυτή δεν έχει κανένα απολύτως μέλλον και η πτώχευσή της θα έρθει κάποια στιγμή, είτε εφαρμοστούν μέτρα είτε δεν εφαρμοστούν μέτρα, διότι το χρέος αυτό δεν είναι βιώσιμο και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με φυσιολογικούς όρους και φυσιολογικές συνθήκες. Αυτό το χρέος ή θα διαγραφεί ή θα εξοντώσει τη χώρα και έπρεπε να ήταν σημαία σας όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ήταν σημαία σας, αλλά τουλάχιστον να μην δικαιολογείτε ότι δήθεν το χρέος αυτό δεν έχει δημοσιονομικές τέτοιες επιπτώσεις οι οποίες να είναι υπέρμετρες και άρα δεν μπορούμε να μιλάμε με όρους χρέους τώρα και αλλού είναι τα προβλήματα. Εδώ είναι τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι στο χρέος, είναι στην απουσία ρευστότητας, είναι στη λιτότητα. Και αυτά θα σταματήσουν με ένα μεγάλο όχι που θα πει ο ελληνικός λαός ανοίγοντας δύσκολους αλλά ελπιδοφόρους δρόμους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε.